Δεν είναι ωραίο. Βάλε πίσω μεταξύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα. Είμαστε οι Αστέριαστοι και δίπλα μου έχω τη Δήμητρα Κωνσταντινίδου. Και δίπλα μου έχω τον Πέτρο τον Μπουζέα. Έχουμε να κάνουμε προβλεψούλες από 27 του Μαρτίου. Πότε πέρασε ο Μάρτιος, ε? Ναι, πάρα πολύ γρήγορα. Μέχρι αρχές Απριλίου, 2 του μηνός. Το σημαντικό γεγονός είναι ότι στις 28 του μήνα έχουμε μία Πανσέλινο η οποία θα φέρει ανατροπές σε σχέσεις. Έχει μία Πανσέλινο στην 8η μοίρα του ζυγού. Πρώτο δεκαήμερο παρορμητικών. Κάποιοι θα μου χωρίσετε, κάποιοι θα μου τα βρείτε. Στείλτε μας ένα μήνυμα αν μας βλέπετε και αν μας ακούτε. Ευχαριστούμε, μέρα, ευχαριστούμε. Γεια σου, Χάνα μου. Χάνα. Χαιρετίζουμε στο Ισραήλ. Που λέτε, έχουμε μία Πανσέλινο που επηρεάζει πάρα πολύ τις σχέσεις. Αυτή η Πανσέλινο κάνει τη Μητρούλα μια και το 35 με ουρανό, έτσι. Έχουμε μια συμμετοχή δυσαρμονική της Πανσελίνου, του ουρανού μάλλον. Καλησπέρα με την Πανσέλινο, που αυτό μπορούμε να το αποδικοποιήσουμε ότι θα έχουμε και κάποια ξαφνικά γεγονότα, κάποια ξαφνικά νέα, κάποιες ξαφνικές ανατροπές. Έτσι κι αλλιώς θα μπούμε σε μία διαδικασία με αυτή την Πανσέλινο να αποδοκοποιήσουμε όλοι λίγο τις σχέσεις μας, γιατί είναι ο άξονας των σχέσεων και των συνεργασιών και των διαπραγματεύσεων. Θα δούμε τι μας συμφέρει, τι δεν μας συμφέρει, τι χρειάζεται να κρατήσουμε, τι χρειάζεται να αφήσουμε. Θα επανεξετάσουμε τον τρόπο που διαπραγματευόμαστε σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, ακόμα και τον τρόπο που αγαπάμε. Και όλο αυτό ίσως με τη συμμετοχή του ουρανού γίνει για κάποιους από εμάς με ξαφνικό τρόπο. Έτσι μπορεί να βρεθούμε λίγο προεκπλήξεων όλοι, να μάθουμε κάποια μυστικά και να πρέπει να ανταπεξέλθουμε σε αυτά και να τα διαπραγματευτούμε. Μία δεύτερη όψη είναι ο Ερμής που βρίσκει τον Ποσειδώνα και γίνεται μία σύνοδος εδώ, που μας λέει ότι για λίγο θα χάσουμε τα όρια της σκέψης μας και θα θέλουμε όλοι να ξεκουραστούμε, να γίνουμε έτσι λίγο καλλιτέχνες. Το τρίγωνο το οποίο ενισχύει την εβδομάδα είναι το τρίγωνο του Κρόνου με τον Άρη, που αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε δυνατοί και θα πράττουμε οργανωμένα. Και είμαστε τυχεροί που το έχουμε και η Σελήνη κάνει θετικές όψεις με τον Δία αλλά και με τον Πλούτονα και έτσι μας φέρνει τύχη και βοηθάει να είμαστε δομημένοι. Μας βοηθάει αυτό γιατί έχουμε την όψη Ερμή Ποσειδώνα, γιατί θα χάσουμε λίγο τα όρια της σκέψης μας. Καλησπέρα σε όλους. Ξάδεσαι, μου αρέσει ο πληθυντικός, να ξέρεις. Λοιπόν, έχει υποστήριξη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Τώρα τα βλέπω. Πέρα από τα πρώτα, έχει και υποστήριξη αυτή η Πασέλινο, σωστά. Και βρίσκεται έχει, στο ναι, ναι. Άρη Κρόνο. Αυτό είπα, ναι. Γι' αυτό είπα συσσαγωγικά, έτσι είμαστε τυχεροί. Γιατί έχουμε τον Κρόνο να μας στηρίζει, βέβαια. Έτσι. Απλά δεν θα αφήσουμε να περάσει η συμμετοχή του ουρανού, όχι ότι είναι κάτι. Έτσι. Απλά μπορεί ό,τι συμβεί να συμβεί ξαφνικά. Έτσι. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ευχαριστούμε πολύ, Έλενα. Λοιπόν, αναλόγως, Έλενα, όλους. Ότι έχει Κυριακή. Φτιάξει ο καθένας, αν θα έχει δυσάρεσε εκπλήξεις ή όχι, γιατί το σύμπαν πάντα απονέμει δικαιοσύνη. Λοιπόν, να πω για τα κρυαράκια. Αρχίζουμε σιγά-σιγά τη βδομάδα, έτσι, ένα δεκαήμερο με λεπτομέρειες. Δεν σημαίνει ότι θα είναι αρνητικά, έτσι, ή ότι θα είναι θετικά. Όλους τους τομείς που μας αφορούν. Σκεφτείτε, θα είναι κάπως ανατρεπτικά. Λοιπόν, τα κρυαράκια θα μου παίξετε του πρώτου δεκαήμερου. Το μυαλό σας θα είναι στις διαπροσωπικές σχέσεις. Αυτό που θα πρέπει να σκεφτείτε είναι κατά πόσο αφήνετε χώρο στους άλλους με τις ενέργειές σας ή κατά πόσο θα λειτουργείτε για τον εγωισμό σας. Αυτό ίσως να φέρει τη ρήξη. Αν έχετε κάνει προσπάθειες, έχετε δείξει κατανόηση στις ανάγκες του άλλου και έχετε δει ότι η κατάσταση δεν προχωρά, πολύ πιθανόν να φύγει μια ρήξη.
Αν απ' την άλλη το σφάλμα ήταν οι δικές σας επίμονες θέσεις και ο εγωισμός σας, καλό είναι να το κουλαγκρίσετε αν δεν θέλετε να έχετε κάποια ρήξη. Η δεσμευμένη κρύ μου έχετε τις ευκαιρίες οι οποίες μπορεί να σας φέρουν ξαφνικά μια συνεργασία ή μια σχέση. Επίσης, θέματα συνεργασιών πέρα από το σχέσεων, είτε ρήξεις, είτε καινούργια συνεργασία, ισχύουν και για τους αδέρφους και για τους δεσμευμένους, έτσι, δηλαδή για όποιους εργάζονται. Και για όσους εργάζονται μπορούν να βρουν κάποια νέα εργασία. Από εκεί και πέρα, πιο συγκεκριμένα για μένα, οι ευνοημένοι θα είναι αυτοί που έχουν γεννηθεί στις 28 Μάρτη, αν όπως προείπα, προσέξουν την εκδήλωση αρνητικών συναισθημάτων και εγωισμού τους. Οι γεννημένοι που είναι στις 21 Μαρτίου, πολύ πιθανόν να έχουν και κάποια χαρά πέρα από ερωτική για όσους αναμένουν εγκυμοσύνη, να ακούσετε τα ευχάριστα. Να είναι ξαφνικό. Να είναι ξαφνικό, ότι έχει μια ευχάριστη εγκυμοσύνη. Τα δυσκολάκια θα είναι για τους γεννημένους 20 Μαρτίου, όπου να αναμένεται μια αισθηματική απογοήτευση, και για τους γεννημένους 25 Μαρτίου, όπου θα έρθει κάποια ρήξη με μεσολάβηση κάποιου τρίτου του προσώπου, πιθανόν γυναικείου προσώπου. Αυτά για τα κρυάρια του πρώτου δεκαημέρου. Να πούμε στους φίλους μας ότι κοινοποιούμε την εκπομπή και δύο τυχεροί έχουν μία πρόβλεψη είτε από μένα είτε από τη Δήμητρα την Κωνσταντινίδου. Γιατί επί προσωπικού χάρτη εδώ πέρα, παιδιά, δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Αυτό ήθελα να πω. Οπότε πάμε, πάμε συγκλήρωση. Κυρία Άρτεμις, πολύ καλά είναι. Εντάξει, θα απαντώσει η κυρία Άρτεμις κάτι το οποίο ρώτησε. Με ισορροπία, ούτε καλά ούτε κακά, έτσι. Και αυτό που είπες, μας στέλνετε λίγο ημερομηνίες και μας ρωτάτε για συγκεκριμένα πράγματα που είναι αδύνατο μέσα από μία εκπομπή να τα βρούμε. Ακούστε γενικά το ζώδιο και τον οροσκόπο. Τα συγκεκριμένα πράγματα είναι επί προσωπικού χάρτη. Γι' αυτό κοινοποιούμε να μπούμε συγκλήρωση, παιδιά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στους κρυούς του Δευτέρου δεκαημέρου. Τη χαρακτηρίζω έτσι μια εβδομάδα ευκαιριών για σας τους κρυούς του Δευτέρου δεκαημέρου. Είναι μια εβδομάδα που η Πανσέληνος θα σας επιβάλλει να ασχοληθείτε με τις σχέσεις. Με τις σχέσεις πρώτα απ' όλα που έχετε με τον εαυτό σας. Αλλά φυσικά και με τους άλλους που παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή σας, είτε επαγγελματικά είτε προσωπικά. Αισθάνεστε και θα παραμείνετε δυνατοί. Ιδανικές ημέρες για επαναπροσδιορισμό σχεδίων. Βάλτε σε εφαρμογή. Ζητήστε την αρρωγή των φίλων, γιατί θα την έχετε. Ευκαιρίες ψάξτε μέσα από το διαδίκτυο. Ευνοείται αυτή την εβδομάδα η επικοινωνία σας, δηλαδή οι άλλοι θα σας καταλαβαίνουν και εσείς θα καταλαβαίνετε τι λένε οι άλλοι. Είστε ελκυστικοί, είστε ερωτεύσιμοι και από τις 30 Μαρτίου και μετά μπαίνει η Αφροδίτη στο δεκαήμερό σας, έτσι, το λέμε έτσι λίγο πρόωρα αυτό, θα έχετε οικονομικές διευκολύνσεις, αλλά και με το σύντροφο θα περάσετε όμορφες στιγμές, υπομονούλα λίγες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χρυσούλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τη στείλω καρδούλα. Λοιπόν. Και πάμε στους κρυούς του τρίτου δεκαημέρου. Τα κρυάρια του τρίτου δεκαημέρου, από 27 του μήνα μου βάζετε σε μια τάξη καταρχήν το ψυχικό σας κόσμο και μου λένε κάποια θεματάκια μέσα σας. Μου διεκπεραιώνετε οικονομικές υποθέσεις και αν έχετε κάποιο οικονομικό αίτημα γίνεται δεκτό. Στις 29 του μηνός θα πρέπει να μου προσέχετε πέρα από οι οσούλες, οι αδύναμοι οργανισμοί. Θα έχουμε και ένα παρασκήνιο από τον εργασιακό σας χώρο, ειδικά όσοι απασχολείται υπαλλήλους. Κάτι παίζετε πίσω από την πλάτη σας. Θα πρέπει να το προσέξετε αυτό. Θα πρέπει ό,τι ακούτε γενικά να έχετε μικρό καλαθάκι. Θα υπάρξουν και λόγια
συκοφαντίας μέσα από το συγγενικό σας περιβάλλον ή από γείτονες και τα λοιπά, μην δώσετε σημασία. Ωστόσο, στις 2 του μηνός, που είναι και το κλείσιμο της εβδομάδας, θα μου έχετε πάρα πολύ έξυπνες ιδέες οικονομικές και επαγγελματικές και θα μπορέσετε κάποιοι να... Σε αυτό το μπορεί να παίξει ρόλο και ο σύγγραφος, να ξέρετε, να μου βρείτε μια δουλίτσα, όσοι δεν έχετε. Όσοι έχετε, θα καταφέρετε να διεκπαιρεώσετε μια υποχρέωση και μια ιδέα επαγγελματική, η οποία θα αυξήσει κατά πολύ τα κέρδη σας. Αυτά για τα κρυάρια του τρίτου δεκαημέρου. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα πολύ καλά της λόγια την κυρία Λίτσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε. Και πάμε στους Ταύρους. Οι Ταύροι χαρακτηρίζονται από μία εβδομάδα που πρέπει να βρουν τις ισορροπίες τους γενικά. Ταύρους λοιπόν πρώτου δεκαημέρου. Αυτή την εβδομάδα θα επικεντρωθείτε στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα και στη δουλειά σας. Έτσι και αλλιώς καλείστε, όπως προείπα, να βρείτε τις ισορροπίες σας, γιατί είναι γεγονός ότι η περίοδος αυτή είναι μία περίοδος που σας γεμίζει ανασφάλειες και είναι γεμάτη ανατροπές. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε όλοι. Σίγουρα όμως σας γεννιούνται διλήμματα. Χρειάζεται να βρείτε αυτή την εβδομάδα τη φόρμουλα, θα το πω, για να διατηρήσετε τις ισορροπίες σας σε αυτό το τομέα της ζωής σας. Δηλαδή, στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα, στη δουλειά. Και σε αυτό θα είναι άρρωγος ή πανσέλινος για εσάς. Ευθύνες έχετε και θα συνεχίσετε να έχετε στον τομέα της καριέρας που χρειάζεται να είστε συνεπείς. Θα το εκλάβετε σαν μια περίοδο που δίνετε εξετάσεις. Προσοχή προς το τέλος της εβδομάδας λίγο τα νεύρα σας και την ίσχυρο γνωμοσύνη σας, γιατί μπορεί χωρίς να το θέλετε να απομακρύνετε τους άλλους από κοντά σας, αλλά και το σύντροφο. Διατηρήσετε την ψυχραιμία και βρείτε τη φόρμουλα της ισορροπίας. Αν αυτό το κάνετε, θα είναι μια θαυμάσια εβδομάδα. Και πάμε στους Ταύρους του δεύτερου δεκαημέρου. Του δεύτερου δεκαημέρου. Τα ταυράκια του δεύτερου δεκαημέρου. Εντάξει. Δεν μου βάζει και χέρι βάσκια, αλλά εγώ θα το πω. Μου έχετε πονηρές και ψούλες, μου έχετε αρκετές. Παρασκηνιακές. Κάνετε ένα παιχνίδι συναισθηματικό παρασκηνιακά, το οποίο έχει βάση, έχει μέλλον. Αυτό το παιχνίδι δεν είναι αποκλειστικά ερωτικό. Μπορεί να έχει να κάνει και με την καριέρα σας. Κάτι που ετοιμάζετε, το οποίο θα αποδώσει και θα σας δώσει λάμψη ό,τι τώρα σε κανένα μήνα περίπου, από τώρα. Υποστήριξη σε αυτό το έργο σας μπορεί να έχετε και από το οικογενειακό σας περιβάλλον, από το σπίτι σας. Μου την έκανε το λάπτοπ, εδώ πέρα είμαστε. Λοιπόν, μου βάζετε αρκετά σωστές βάσεις. Επίσης, κάποιοι από εσάς, αν θέλετε να οργανώσετε τις διακοπές σας από τώρα, με ταξίδια στο εξωτερικό, μπορείτε να το ξεκινήσετε. Εύνοια θα έχετε και όσοι ασχολείστε επαγγελματικά με το εξωτερικό ή μπορείτε να ψαχτείτε σε μια δουλειά από το εξωτερικό. Ενώ όσοι από περιμένετε μια απόφαση νομική δικαιοσύνης, θα είναι προς το μέρος σας. Όσοι έχει καθυστερήσει και περιμένετε αυτή την εβδομάδα να βγει, θα είναι υπέρ σας. Τώρα οι πιο ευνοημένοι του δευτέρου δεκαημέρου Ταύρη είναι οι γεννημένοι 4 Μαρτίου, που αν καταφέρετε και μου ξενυχτήσετε 30 με 31, θα μου έχετε πολύ ευχάριστες ερωτικές εξελίξεις με άνθρωπο που θα σας υποσχεθεί μια ζωή μαζί που λέμε, μπορεί να μου φτάσετε και μέχρι τον γάμο. Αυτό που πάντα θέλετε, κάτι σταθερό, που να κρατάει μέχρι να σας πιάσει ο ουρανός και να σας περάσει. Να λοιπόν, το πιστέψουν οι Ταύροι αυτό, να το πιστέψουν, ναι. Ναι, ναι, έχουν πολύ... θα το πιστέψουν μέχρι να πάει ο ουρανός εκεί πέρα και να ψαχνήσει. Αυτό για αυτό σου έρωτησα.
Λοιπόν, να το πιστέψουν προς το παρόν. Αν το πιστέψουν προς το παρόν. Προς το παρόν. Γιατί η βουλή του ουρανού κανείς δεν τις ξέρει. Όχι, είναι από τα πιο ερωτικά βράδια που μπορείτε να ζήσετε στις 30 με 31 τα ξημερώματα. Να έχετε το νου σας. Αν τις το πεις, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στα ταυράκια του τρίτου δεκαήμερου. Και το δικό σας δεκαήμερο με θέματα καθημερινότητας και εργασίας φυσικά. Τα οποία θα σας επισφραγίσει η Πανσέληνος. Σαφώς και είστε σε μία εποχή, εσείς οι Ταύροι του τρίτου δεκαημέρου, εννοείται επέκταση σε θέματα καριέρας και στην κοινωνία γενικά. Έστω και αν αυτό συμβαίνει δύσκολα, συνεχίστε να το κάνετε, γιατί μακροπρόθεσμα θα ωφεληθείτε. Ευχάριστες στιγμές με τον σύντροφο και τα παιδιά σας για το Σαββατοκύριακο. Και στα μέσα της εβδομάδας μόνο λίγο προσοχή στις εντάσεις στο χώρο εργασίας και με τους συνεργάτες, αλλά και με τον σύντροφο. 31 Μαρτίου με 1η Απριλίου να έχετε την προσοχή σας τεταμένη, γιατί είναι πιθανό να έχετε μία ευκαιρία από συνεργάτες ή απλά μία επιχειρηματική ευκαιρία δική σας, που αφορά το διαδίκτυο, που αφορά την επικοινωνία, που αφορά την μεταφορά, το εξωτερικό, ευκαιρίες από εκεί, να είστε σε επιφυλακή. Προσοχή λίγο στα οικονομικά, δεν κάνουμε καμία κίνηση αυτή την εβδομάδα, ούτε εσείς προς τους άλλους, αλλά και ούτε οι άλλοι προς εσάς. Μην κάνετε καμία κίνηση, γιατί δεν θα υπάρχει καθαρή κρίση και μπορεί να υπάρχει και μία μορφή, να το πούμε, εξαπάτησης. Και φυσικά αυτή την εβδομάδα δεν ρισκάρετε πουθενά, ούτε οικονομικά, ούτε στα συναισθηματικά. Αυτά για τους Ταύρους του τρίτου δεκαημέρου. Και πάμε στα γλυκά μας διδυμάκια και στους διδύμους του πρώτου. Αγγελική, που είπαμε για τον ουρανό, με τον ουρανό έχουμε κάποιες ανατροπές, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι αν ξεκινήσουν κάτι συναισθηματικό τα ταυράκια του δεύτερου δεκαημέρου, ότι οι ανατροπές αυτές θα τους έρθουν συναισθηματικά. Μπορεί να τους έρθουν στα επαγγελματικά, αναλόγως στο προσωπικό χάρτη πάει αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να πούμε εδώ πριν συνεχίσεις ότι ο ουρανός κάνει τις ανατροπές του. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι κάνει κακές ανατροπές, ιδίως στα σταθερά έτσι. Απλά τους μετακινεί να αλλάξουν, γιατί πρέπει και αυτοί να προχωρήσουν, να εξελιχθούν, να αλλάξουν προς όφελός τους, μόνο που οι σταθεροί αυτό δεν το κάνουν. Έτσι. Άρα ο ουρανός τι κάνει, δίνει μια κλωτσιά μπροστά με το ζόρι σε εισαγωγικά να μπορέσουν να αλλάξουν τη ζωή τους, που όμως κατά βάθος οι αλλαγές αυτές θα ωφελήσουν. Βέβαια αυτό δεν μπορούμε να το δούμε άμεσα, έτσι, θα το δούμε μακροπρόθεσμα. Αλλά δεν φοβόμαστε τις αλλαγές του ουρανού. Φροντίζουμε, αφού ξέρουμε ότι είναι εδώ, να μπαίνουμε μέσα στη ροή και να δεχόμαστε τις αλλαγές. Αυτό μας διδάσκει ο ουρανός. Εάν τους συμπεριφερθούμε έτσι, θα μας συμπεριφερθεί ακόμα καλύτερα αυτός. Έτσι, συμφωνείς σε αυτά τα οποία λέω. Στον ουρανό. Ναι. Ο ουρανός θέλει ειλικρίνεια. Και θέλει ειλικρίνεια. Βέβαια. Αν έχετε άνθρωπο που τρώει ουρανό, αν θέλετε κάτι από αυτό, να του λέτε το αντίθετο από αυτό που θέλετε για να γίνεται. Λοιπόν, πάμε στα διδυμάκια του πρώτου δεκαημέρου, γιατί περιμένει η λίτσα μας. Λοιπόν, η Πανσέληνος αυτή θα επηρεάσει περισσότερο θέματα ασφάλειας, αυτοπεποίθησης και οικονομικών, αλλά και τα ερωτικά σας. Τώρα, ανάλογα τι έχετε πράξει το προηγούμενο διάστημα, θα φανούν και τα αποτελέσματα. Οι δεσμευμένοι που έχετε μια υγιή σχέση και δεν θα έρθει σε ρήξη, αφού τακτοποιήσετε μέσω συζητήσεων τα οικονομικά σας και τα θέματα ασφάλειας, θα μου μπείτε σε μια διαδικασία να μου κάνετε νέα σχέδια, πιθανόν για απόκτηση απογόνου ή ανανέωση στον τρόπο που διασκεδάζετε μέχρι σήμερα και με νέες παρέες που θα θέλετε να βάλετε μέσα στη ζωή σας προκειμένου να αυξήσετε τη διασκέδασή σας. Ενώ όσοι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και μου χωρίσατε, να ξέρετε ότι θα μπορείτε να κάνετε να μετατρέψετε μια φιλική σας σχέση σε ερωτική ή να έχετε μια νέα γνωριμία μέσω διαδικτύου. Η γεννημένη 23 Μαΐου τώρα, να προσέχετε αν έχετε κάποιες υποχρεώσεις στις 1η Απριλίου, 1η του μήνα δηλαδή, 1η Απριλιά,
να τις κάνετε από νωρίς, να τις διεκπαιρεώσετε από νωρίς, γιατί θα βρεθείτε σε καθυστερήσεις όπου θα σας... και αναμονή που θα σας οδηγήσουν σε μια έκρηξη που δεν θα είναι και ότι καλύτερο για την ψυχολογία σας. Αυτά καλά μου. Όχι πάντα, δεν ξεβολεύει πάντα, Λιδία μου, ουρανός, ανάλογα στην όψη. Λοιπόν, πάμε... Α, η Λιδία είναι δικιά μας, είναι συνάδελφος, από την Κύπρο να ξέρεις. Λοιπόν... Ξεβολεύει ο ουρανός. Πάμε στα δεσμάκια του δεύτερου δεκαημέρου. Ναι, και, και πολύ καλά κάνει και εκεί. Χρειάζεται που και που, ξέρετε, δεν πάμε να κάνουμε μόνοι μας, χρειάζεται. Για το δεύτερο δεκαήμερο, η Πανσέληνος φωτίζει τα ερωτικά σας θέματα και θα έχετε μία έμνοια στον τομέα αυτό. Επίσης θα σας αναδεικτούν όλα τα δημιουργικά σας σχέδια. Θα έρθουν όλα στην επιφάνεια για να τα προωθήσετε. Οι σχέσεις με τα παιδιά σας, αυτό το διάστημα, θα σας απασχολήσει. Προσέξτε λίγο την υγεία σας αυτή την εβδομάδα και προφυλακτείτε κυρίως από μικροατυχήματα, με αιχμηρά αντικείμενα, με καυσίματα κτλ. Μην προβείτε σε επεμβάσεις και κυρίως αισθητικές επεμβάσεις αυτές τις ημέρες. Τα οικονομικά σας ευνοούνται και θα υπάρχει βοήθεια από τους φίλους σας, αν βεβαίως αυτό ζητηθεί. Υπάρχει πιθανότητα να έχετε ετοιμαστείτε λίγες ερωτικές αποκαλύψεις και χρειάζεται σε αυτό κάτι να μάθετε και πρέπει να διατηρήσετε την ψυχραιμία σας, γιατί έτσι κι αλλιώς οι καταστάσεις θα είναι υπέρ σας, αν όμως δεν λειτουργήσετε παρορμητικά. Δηλαδή, ό,τι μάθετε δεν λειτουργείτε αμέσως, το κρατάτε, το σκέφτεστε και πράτετε σε δεύτερο χρόνο. Αυτό είναι το μυστικό για τους διδύμους την εβδομάδα. Και πάμε στα διδυμάκια του τρίτου δεκαημέρου. Στα διδυμάκια του τρίτου δεκαημέρου έχουμε μια εβδομάδα πολύ σούπερ για σας. Καταρχήν, 27 του μήνα θα μπείτε στη διαδικασία να μου τρέξετε διαδικασίες και κρεμότητες με οικονομικές υποθέσεις που είχατε αφήσει πίσω και θα τις εκπαιρεώσετε μια χαρά. Ως 29 του μήνα όμως, και θα πρέπει να το κυνηγήσετε αυτό οι άνεργοι ειδικά, μου βρίσκεται δουλίτσα. Οι ήδη εργαζόμενοι παίρνετε τα εύσημα από τους προϊστάμενους σας και θα ακούσετε και πάρα πολλά λόγια, με λόγια που θα έχουν και μια δόση υπερβολής, η αντικοινωνική σας εικόνα, κάτι που ανεβάζει πάρα πολύ και την ψυχολογία σας. Επίσης, ευχάριστα οικονομικά ναι, θα έχετε και κοντά στις 2 Τετάρτου, εντάξει, αυτό λογικό θα είναι κανένας μισθός. Αύξηση. Για κάποιους από τους, δεν μπορούμε να πούμε σε όλους, αλλά ναι, για κάποια διδυμάκια δεν προβλέπετε μόνο αύξηση, αλλά προβλέπετε και προαγωγή. Και προαγωγή. Αυτή την εβδομάδα. Οι μόνοι που κάπως θα πρέπει να κρατήσουν μικρό καλάθι σε ό,τι είπαμε είναι οι γεννημένοι κοντά στις 15-16 Μαΐου, που θα πρέπει τα σχέδιά σας να τα βάλετε σε μια ρεαλιστική βάση και ό,τι ακούτε γενικά να κρατάτε μικρό καλάθι, γιατί και οι σκέψεις σας έχουν μια δόση φαντασίωσης, κάτι δηλαδή που δεν είναι ρεαλιστικό και μπορεί να σας απογοητεύσει, αλλά και αυτά που σας υπόσχονται δεν είναι αληθινά. Μόνο οι 15-16 Μαΐου, με εξαίρεση αυτούς, όλοι οι υπόλοιποι είστε σούπερ. Αυτά και για τα διδυμάκια του τρίτου δεκαημέρου. Εντάξει, απλά μπορεί να έχουμε μία μικρή εξαπάτηση. Να είναι προσεκτικό. Αυτή θα έρθει στις 2 Απριλίου. Αν μου προσέχετε στις 2 Απριλίου, δεν κινδυνεύετε τίποτα άλλο. Ισχύει ό,τι είπαμε για τους προηγούμενους. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αγνωρίζουμε συγκεκριμένα. Πάμε. Στα στους καρκίνους. Για πες το να δω τι θα κάνω. Να σου πω. Ναι, για να μην βλέπω. Λοιπόν, καρκίνοι του πρώτου λοιπόν δεκαημέρου, θέματα που έχουν σχέση με την πατρική οικογένεια αλλά και την ακίνητη περιουσία θα σας απασχολήσουν. Ίσως και το ίδιο το σπίτι σαν νίκημα, κάτι να χρειαστεί από σας ή θα σας αποκαλυφθούν κάποια μυστικά μέσα από την οικογένεια. Στην καριέρα σας έχετε εύνοια, όπως και στην κοινωνική σας εικόνα. Παρόλο που ό,τι καταφέρνετε, το καταφέρνετε δύσκολα,
Θα σας πω να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας γιατί θα βγουν προς όφελό σας, έστω και αργότερα. Θα έχετε την αγάπη και τη συμπαράσταση των φίλων. Θα έχετε οικονομική εύνοια αυτή την εβδομάδα, καθώς και ευκαιρίες στα ερωτικά που μπορείτε να αξιοποιήσετε. Γενικά, αυτή η εβδομάδα, αν δεν αντιμετωπίσετε κάτι απρόπτο, που όπως είπαμε είναι έτσι, λίγο πιθανό, να το έχετε υπόψη σας, στην οικογένειά σας, είναι μια επικοδομητική εβδομάδα με ευκαιρίες οικονομικές αλλά και ερωτικές. Ευχαριστούμε κυρία Ειρήνη. Και πάμε στους καρκίνους του Δευτέρου. Τα καρκινάκια του Δευτέρου δεκαημέρου, ευχάριστη εβδομαδούλα και για σας. Και ο λόγος είναι ότι είναι μια εβδομάδα που είστε και λίγο που ξετοπιένετε αργά εσείς, ενώ είστε παραμερικά ζώδια, όταν είναι να συνάψετε σχέση, το κοιτάτε από χίλιες μεριές, γιατί μου το θέλετε επίσημο. Λοιπόν, αυτό το επίσημο που σημαίνει τόσο καιρό, μέχρι τις 30 του μηνός μπορείτε να το προχωρήσετε σε σχέση. Είναι πολύ πιθανό να είναι και ένας έρωτας του παρελθόντος αυτός, μέχρι τις 30 του μηνός. Και μέχρι τις 31 του μηνός έχουμε τα άλλα ευχάριστα, τα οποία έχουν να κάνουν με αύξηση εισοδήματος από το χώρο εργασίας σας. Και για όσους ενεργάζεστε, είναι η εβδομάδα στην οποία μπορείτε να βρείτε μια συνεργασία. Αυτά έχω να πω για τα καρκινάκια του Δευτέρου δεκαημέρου. Και πάμε στους καρκίνους του Τρίτου δεκαημέρου. Πιθανόν να έρθετε σε διλήμματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια. Και αυτό λίγο να σας εκνευρίσει. Θα το ξεπεράσετε όμως γρήγορα, γιατί στην ουσία οι άλλοι θα έχουν καλές διαθέσεις απέναντί σας. Οπότε μην χαλαστείτε πάρα πολύ. Είναι μια εβδομάδα που έχετε την εύνοια της τύχης, και η καθημερινότητά σας θα κυλήσει έτσι λίγο πιο ομαλά αυτή την εβδομάδα, πιο όμορφα. Προς το τέλος της εβδομάδας ελέγξτε ευκαιρίες που μπορεί να σας βοηθήσουν στα δημιουργικά σας σχέδια, που μπορεί να έχετε και να σας πάνε μπροστά. Δηλαδή να μην τις έχετε καταλάβει, να μην τις έχετε δει. Τώρα είναι η ώρα να τις, είναι κατάλληλη η εβδομάδα να πάρετε τις ευκαιρίες, να τις βγάλετε στην επιφάνεια και να αρχίσετε να δουλεύετε με αυτές. Το ίδιο διάστημα έχετε και εύνοια και στα ερωτικά σας. Και αν θέλετε κάτι, έχετε βάλει κάτι να κατακτήσετε, μπορείτε να το κάνετε γιατί θα έχετε καλή επιρροή. Ό,τι έχει σχέση με εξωτερικό, ό,τι έχει σχέση με δουλειά από το διαδίκτυο, ό,τι έχει σχέση με σπουδές ή με πιστοποιήσεις, με το μεταφορικό σας μέσο, όπως και με τη σχέση σας με τα αδέλφια σας, μην προβείτε για λύσεις αυτή την εβδομάδα ή και ξεκαθαρίσματα στους τομείς αυτούς που προανέφερα, γιατί τα αποτελέσματα θα είναι έτσι λίγο διαστρεβλωμένα. Προσοχή σε νομικές υποθέσεις. Ασχοληθείτε με αυτές από την επόμενη εβδομάδα, όχι αυτή. Λοιπόν, η Ειρήνη που μας ρωτάει αν έχει δωρεάν πρόβλεψη. Ναι, κάθε εβδομάδα κάνουμε, Ειρήνη μου, πρόβλεψη. Σε δύο τυχερούς όμως, δεν κάνουμε σε όλους. Από όσους κοινοποιούν, διαλέγουμε δύο τυχερούς. Ένα εγώ, ένα η Δήμητρα και τα λέμε. Λοιπόν, κάτσε γιατί πάλι τζαβολιά έκανα. Πάμε στα λιονταράκια του πρωτού. Βέβαια. Λοιπόν, τα λιονταράκια του πρώτου. Λοιπόν, έχουμε κλεισίματα σε θέματα νομικών θεμάτων και σε εσάς και εξετάσεων. Όσοι ασχολείστε με κάποιοι κατασταλάξατε που θα κάνετε μεταπτυχιακό, κάποιοι περιμένετε κάποιες εξετάσεις από εκεί που σπουδάζετε. Ό,τι περιμένετε το αντίθετο. Εντάξει, αυτό είναι πλάκα κάνω. Αυτό που αν θα είναι ευχάριστα τώρα ή αν θα είναι δυσάρεστα αυτά τα κλεισίματα κύκλων έχει να κάνει με το προσωπικό χάρτη του καθενός. Δεν μπορώ να σας το εγγυηθώ. Όσοι τα έχετε καλά με γείτονες, αδέρφια κτλ, να αποφύγετε πολλά πολλά γιατί ενδέχεται μέχρι 28 του μήνα να έχουν μια σύγκρουση. Όσοι δεν μου τα έχετε καλά, μπορείτε να πάρετε την πρωτοβουλία και να τα ξαναβρείτε. Επίσης,
αρκετές επικοινωνίες ευχάριστες με το τέρι σας ή δεσμευμένοι, ή αδέσμευτοι μέσω από τη γειτονιά σας ή από το συγγενικό σας περιβάλλον, μπορεί να μου έχετε μια γνωριμία ερωτικής φύσεως. Τώρα για τα τέλη του πρώτου δεκαημέρου, κοντά στις 30 του μήνα, το βραδάκι, μπορείτε να ζητήσετε και να πάρετε ό,τι ακριβώς θέλετε. Οπότε, σας έκανα και ένα δωράκι για το πότε να τους πείσετε. Πάμε στα λιοντάρια του Δευτέρου. Του Δευτέρου δεκαημέρου, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα. Η Πανσέλινος θα σας βάλει να ασχοληθείτε με θέματα μεταφοράς, ίσως με κάποια μικρά ταξίδια, με σπουδές, με υπογραφές, με το μεταφορικό σας μέσον, με τη σχέση με τα αδέλφια αλλά και με το στενό φιλικό κύκλο. Ίσως μάθετε κάποια μυστικά από εκεί, κάτι να σας αποκαλυφθεί, προσέξτε το. Ο Κρόνος βρίσκεται πλέον στο δεκαήμερό σας και φυσικά απαιτεί από σας συγκρότηση, δουλειά, ταπεινότητα και δικαιοσύνη σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Το λέμε και θα σας το επαναλαμβάνω κάθε εβδομάδα μέχρι να φύγει ο Κρόνος στο δεκαήμερό σας. Χρειάζεται προσοχή στις εκρήξεις σας, γιατί κάτι μπορεί να μάθετε, τα ξαφνικά που λέγαμε, και δεν θα σας ικανοποιήσει και πιθανόν έτσι να ασκήσετε μία κριτική και να γίνετε λίγο, θα το μπορούσα να πω, λίγο ασεβείς προς τους άλλους. Προσέξτε λίγο αυτό. Δεν υπογράφετε τίποτα αυτή την εβδομάδα. Αποφεύγετε οικονομικές διαπραγματεύσεις και ερωτικά κρατήστε, θα έλεγα, ισορροπία. Αποφύγετε τις ρήξεις, γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες αποκαλύψεις. Δεν ξέρουμε, είπαμε, μπορεί να υπάρχουν κάποιες αποκαλύψεις. Γι' αυτό να είστε ενήμεροι γι' αυτό και να διατηρήσετε τη σχέση σας θα τους πω, αποστασιοποίηση αυτή την εβδομάδα και ισορροπία. Έτσι, για να μην έρθετε σε ρήξη. Σε περίπτωση που κάτι μάθετε. Λοιπόν, πάμε στα λιονταράκια του Τρίτου. Λιονταράκια του Τρίτου δεκαημέρου. Στα λιονταράκια του Τρίτου έχουμε στις 27 του μήνα μια διάθεση για επικοινωνίες, βολτίτσες. Όσοι μου αναζητείτε κατοικίδιο για θέλετε να αποκτήσετε, πολύ πιθανό να το αποκτήσετε τότε. Αυτό που θα πρέπει να μου προσέξετε πάρα πολύ είναι κοντά στις 29 του μήνα. Αν έχετε να διεκπαιρεώσετε κάποιες οικονομικές υποθέσεις, χιλιοτσεκάρετε τι δίνετε, τι υπογράφετε, γιατί υπάρχει κίνδυνος εξαπάτησης. Επίσης υπάρχει και κίνδυνος να χάσετε τα λεφτά σας, οπότε προσέξτε που δίνετε και τι κάνετε. Τώρα στις 2 του μηνός, η όλη... Καλύτερα να εκπληρώσετε δηλαδή τις οικονομικές υποθέσεις από 2 του μηνός, που θα έχετε πάρει μία ενημέρωση από ένα άτομο που κινείται μέσα στο καθημερινό σας περιβάλλον ή από κάποια δημόσια υπηρεσία, όπου θα σας αποκαλύψει ακριβώς το τι λάθος πήγε να γίνει στις 29. Δηλαδή, αν έχετε μία πληρωμή κοντά στις 29 του μήνα, για μένα καλό είναι να αναβάλλετε, αν γίνεται, και να την κάνετε 2 Τετάρτου. Επίσης, μαλακώνει κάπως η ψυχολογία σας από συζητήσεις που θα έχετε με φίλους για θέματα που σας απασχολούν, που σκέφτεστε καιρό, για κάποιες ιδέες που έχετε και σας έχουν κάπως ανάστα. Αυτά έχω να πω και για τα λινταράκια του τρίτου δεκαημέρου. Πάντα λαμπεροί λέοντες, ό,τι και να συμβαίνει. Ο υδροχός 26 Ιανουαρίου είναι πρώτο δεκαήμερο. Να, τα λέει η Λίτσα από κάτω, έχουμε βοηθό σήμερα. Ευχαριστούμε κυρία Λίτσα, ναι. Και πάμε στους Παρθένους. Παρθένοι πρώτου δεκαημέρου. Οικονομικά θέματα θα σας απασχολήσουν με αυτή την Πανσέλινο. Ίσως κάποια θέματα κλείσουν ή κάτι ξαφνικό μπορεί να προκύψει που θα χρειαστεί να καλύψετε. Ίσως σας γίνει ένα ποσό απαιτητό, λέμε τώρα μία πιθανότητα. Κάποιοι συγγενείς ή κάποιοι φίλοι σας ζητήσουν κάποιο ποσό ή έχετε εσείς κάποιες διαπραγματεύσεις μαζί τους. Τις τελευταίες ημέρες της εβδομάδας υπάρχει πιθανότητα να έχετε συγκρούσεις και να έρθετε σε ρήξη
με φίλους ή με σύντροφο. Γι' αυτό φροντίστε να μην εξεγερθείτε. Ό,τι όμως και αν συμβεί, ό,τι ξαφνικό και να μάθετε και σας σοκάρει ή σας στεναχωρήσει, θα χρειαστεί να το συζητήσετε, και αυτό γιατί θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσετε τα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι και να βγει στην επιφάνεια, είναι σωστό που βγαίνει, γιατί χρειάζεται να ξεκαθαριστεί. Και μετά, αφού ξεκαθαριστεί, θα λειτουργήσει προς όφελός σας. Αυτό όσο αφορά το αισθηματικό κομμάτι, αλλά και το οικονομικό κομμάτι. Οπότε θέλω να σας προετοιμάσω ότι ό,τι και να μάθετε, μην εξαγριωθείτε, μην πείτε από ότι έτυχε σε μένα και γιατί έτυχε, πρέπει να βγει στην επιφάνεια, είτε είναι οικονομική εκκρεμότητα, είτε είναι συναισθηματική εκκρεμότητα, να ξεκαθαριστεί, να σας αφήσει ήσυχους, γιατί αυτό το ξεκαθάρισμα θα αποβεί θετικό για εσάς. Αυτά για τους παρθένους του πρώτου δεκαημέρου. Και πάμε στους παρθένους του δευτέρου δεκαημέρου. Τα παρθενάκια του... Καλησπέρα, κυρία Ράνια. Κυρία Ράνια. Δεν είδα την προηγούμενη εβδομάδα, το είδα εγώ. Η Ρανιά. Ναι, αλλά έχουμε άλλη βοηθό. Έχουμε δηλαδή πέρα από τη Λίτσα σήμερα που βοηθάει τα αστρολογικά, έχουμε την Έλενα που βάζει τα ζώδια. Ευχαριστούμε πολύ. Και έχουμε και τη Ρανιά μας που δικαιούται να αργήσει. Έτσι. Ναι, έχει και τι δουλειέ τη. Λοιπόν, έχουμε ένα κοινό που μας υποστηρίζει πάρα πολύ και τα αγαπάμε κι εμείς. Βέβαια. Λοιπόν, πάμε στα παρθενάκια του δευτέρου δεκαημέρου τώρα, όπου μόνο ευχάριστα έχω για σας να πω, παιδιά. Έχουμε κοντά στις 30 του μήνα, όσοι μπορείτε να δοκιμάσετε και την τύχη σας σε τυχερά παιχνίδια, θα έχετε κάποια κέρδη μικρά, ωστόσο θα έχετε μια έντονη αυτοπεποίθηση από ένα δημιουργικό σας έργο, είτε για τους γονείς από το παιδί σας. Επίσης, είναι και αισθηματική, πέρα από οικονομική, είναι και αισθηματική αυτή η Πασέλινος, καθώς θα εκφραστείτε. Αυτή η μέρα θέλω να πω, και όχι η Πασέλινο, γιατί η Πασέλινο σε επηρεάζει πιο πολύ το πρώτο. Θα εκφραστείτε πάρα πολύ συναισθηματικά και θα εισπράξετε και θαυμασμό από το τέρι σας. Ίσως να πρέπει να μου ενισχύσετε κάπως το τέρι σας και να σας κάτσουν κοντά στις 30 του μηνός κάποια εξοδάκια, τα οποία μου τα έχετε ξεχάσει. Ψάχτε λιγάκι τι μου έχετε ξεχάσει, τι υποχρέωση μου έχετε ξεχάσει, γιατί θα σας κάτσει κοντά στις 31 του μηνός. Όπου θα διεκπαιρωθεί και αυτή. Μια χαρά, ωστόσο αρκετή αερωτική, με αρκετές βάσεις, αρκετή αυτοπεποίθηση, μια όμορφη εβδομάδα για σας και ότι η ελεύθερη αν είναι να συνάψετε σχέση, να ξέρετε ότι θα έχει και διάρκεια και θα είναι και με πιθανόν διαφορά ηλικίας, αν δεν έχει έρθει αυτό που είναι να έρθει. Πάμε παρακάτω. Πάμε στους παρθένους του τρίτου. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, κύριε. Πάμε στους παρθένους του τρίτου, ναι. Σεμνότα βέβαια. Όποιος δεν είναι σεμνός και ταπεινός δεν μπορεί να υπηρετήσει την αστρολογία, κυρία Λίτσα. Αυτή είναι η απαραίτητη κανόνες. Ποιος είναι σεμνός? Για εμάς. Μάλιστα. Και είπα γενικά την άποψή μου. Γενικά ναι, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, για τους παρθένους του τρίτου. Ευχαριστούμε, κυρία Αντίνα, για την καρδούλα. Του τρίτου δεκαημέρου. Θα αισθάνεστε για λίγο ακόμα. Μέχρι και τον Σάββατο θα έλεγα λίγο νοχελικά και ίσως έχετε έτσι μια νευρική κατάπτωση. Αν έχετε αυτή τη διάθεση, κάντε λίγο υπομονή μέχρι το Σαββατοκύριακο. Συνεχίζετε να είστε σε μια διαρκή φάση μετάλλαξης και αυτό ίσως σας έχει κουράσει. Αισθάνεστε ότι θα πρέπει να κάνετε πολλά, αλλά δεν έχετε την όρεξη να κάνετε τίποτα. Δεν πειράζει όμως, αφήστε τον εαυτό σας, μην το πιέζετε. Προσέξτε ιδιαίτερα ό,τι έχει σχέση με συνεργασίες και συνεργάτες, αλλά και με τον σύντροφο. Μην προσπαθήσετε να λύσετε τα θέματά σας, να βρείτε λύσεις, να ξεμπερδέψετε καταστάσεις αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν θα έχετε το αποτέλεσμα που θέλετε και το αποτέλεσμα θα σας μπερδέψει, δεν θα είναι ξεκάθαρο. Να είστε υποψιασμένοι για μυστικά, γιατί μπορεί κάτι να μάθετε που έχει και οικονομικής και επαγγελματικής φύσεως. Ελέγχετε τι πράτετε,
Γιατί αυτή τη στιγμή έτσι, δεν υπάρχει σαφή εικόνα της πραγματικότητας και κυρίως αυτή την εβδομάδα η σκέψη θα είναι μπερδεμένη. Φροντίστε να βάλετε την καθημερινότητά σας σε μία τάξη. Είναι κάτι που εσείς γνωρίζετε και το κάνετε πάρα πολύ καλά και σας είναι οικείο. Και ό,τι απρόοπτο τύχει, να το αντιμετωπίσετε με τον ανώτερο τρόπο. Σας δίνετε αυτή την εβδομάδα η δυνατότητα να οργανωθείτε και να εξελιχθείτε, να προχωρήσετε παρακάτω. Αυτά για τους παρθένους του τρίτου δεκαημέρου. Και πάμε στα ζυγάκια του πρώτου δεκαημέρου. Είστε από τους πρωταγωνιστές αυτή της Παρσελίνου. Βέβαια. Θέματα συνεργασιών και σχέσεων θα σας απασχολήσουν. Εκεί θα ρίξει το φως αυτή η Παρσέλινο. Θα γίνουν κάποιες αποκαλύψεις. Θα πρέπει να γίνουν. Θα κρατήσετε τα χαρτιά σας ανοιχτά και να μιλήσετε ανοιχτά και ειλικρινά για τα θέματα που σας απασχολούν. Το μόνο που θα πρέπει να προσέξετε είναι το εγώ και άλλοι, δηλαδή λίγο τον εγωισμό σας. Σε αυτά που είναι να πείτε και να εκδηλώσετε, κατά πόσο θα μπορέσετε να τα φέρετε και να μεταφράσετε χωρίς εγωισμό. Πολύ πιθανό να έρθουν ρήξεις επαγγελματικές ή συντροφικές μέσα στην όλη διαδικασία. Ξέρεις, καμιά φορά γινόμαστε και άνθρωποι απότομοι και δεν ευνοούμε στο να γίνεται διάλογος. Αν σας τύχει μια τέτοια περίπτωση, προτιμήστε να το συζητήσετε κάποια άλλη φορά ή αυτή τη θέση πάρτε. Αλλά αν η συζήτηση ρέει κανονικά, αποκαλείται την αλήθεια για να βαδίσετε και σωστό δρόμο για το μέλλον. Από εκεί και πέρα η ελεύθερη και η άνεργη ζύγη μου περιμένει τελείως απρόπτα μία νέα σχέση ή μία νέα συνεργασία με κάποιους πελάτες πολλά υποσχόμενους, οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Αυτά έχω να πω και για τα ζυγάκια του πρώτου δεκαήμερου. Η Νατάσα, ευχαριστούμε. Τι λέει η κυρία Χάρα, 11-11. Πού τα βλέπεις? Ναι. Και πάμε στους ιούς του δευτέρου δεκαημέρου. Η Πανσέρινος, όπως προείπε και ο Πέτρος, εσάς. Σας ανήκει, θα αναμετρηθείτε με τον εαυτό σας, θα αναμετρηθείτε όμως και με τους άλλους και μέσα αυτού τους άλλους είναι και ο σύντροφός σας. Θα χρειαστεί να ξεκαθαρίσετε τι είναι αυτό που χρειάζεται να κρατήσετε. Τι είναι αυτό που σας βοηθάει. Τι είναι αυτό που πρέπει να αφήσετε και δεν σας χρειάζεται πια. Πιθανόν κομμάτια δικά σας μύχια να φωτιστούν που θα χρειαστεί να επανεξετάσετε. Ίσως κάτι που ήταν κρυμμένο ανάμεσα σε εσάς και το σύντροφο θα βγει στην επιφάνεια και θα χρειαστεί να το διαπραγματευτείτε. Ευκαιρίες οικονομικές από τους άλλους που μπορεί να σας εξυπηρετήσουν στα δικά σας όμως επιχειρηματικά σχέδια. Είναι πιθανές αυτή την εβδομάδα. Θα είστε ακίνητοι, θα έχετε δράση και θα είστε και διεκδικητικοί. Θα έχετε οργανωτική διάθεση και θα αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις με υπευθυνότητα, αλλά και φυσικά με υπομονή. Ό,τι χτίζετε αυτή την περίοδο, να θυμάστε ότι είναι σταθερό. Θα έχετε εύνοια από άτομα που είναι επιτυχημένα και μπορούν να σας βοηθήσουν στους στόχους σας. Εκμεταλλευτείτε το αυτό, αυτή την εύνοια στις συνεργασίες, γιατί θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμη στο μέλλον. Κωνσταντίνα, είναι ζυγός του Δευτέρου και χαίρετε. Ό,τι χτίζετε τώρα είναι σταθερό. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα. Ναι, θέλω κάτι ακόμα να πω για τους ζυγούς του Δευτέρου. Να προσέξουν λίγο την παραρμητικότητα, κάτι το οποίο έχω ξεχάσει. Γιατί είναι πιθανό να θελήσετε λίγο να περάσετε τις απόφυσεις σας, ντε και καλά, και να μην υπολογίσετε τη γνώμη των άλλων, και αυτό ίσως σας βλάψει. Δηλαδή, λίγο ελέγξε την παρορμητικότητά σας. Και πάμε στους ηγούς του τρίτου δεκαημέρου. Τα ζυγάκια του τρίτου δεκαημέρου
Μου παίρνετε πρωτοβουλίες με το καλημέρα της εβδομάδος. Αν διεκπαιρεώσετε τις υποχρεώσεις σας, είστε και εσείς αυτοί που θα μπείτε στη διαδικασία, εγώ και οι άλλοι, αλλά και να μπείτε σε θέση να, πέρα από το να διεκπαιρεώσετε το πώς θέλετε να είναι η συνεργασία σας και η σχέση σας στο μέλλον, να τρέξετε και κάποια θέματα οικονομικά, τα οποία αυτά οικονομικά θέματα μπορείτε να έχετε και υποστήριξη είτε από την καριέρα σας, είτε από γονείς, αλλά και όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες, ένας υπάλληλός σας θα παίξει καθαριστικό ρόλο και θα αυξήσει το εισόδημά σας κοντά στις μέχρι τις 2 Τετάρτου. Ελπίζω να μην το δαγκώσετε τον υπάλληλο, να μην τα βρείτε από εκεί. Λοιπόν, αλλά όντως 29 Τρίτου κάτι θα κάνει ένας υπάλληλός σας, ο οποίος θα ανεβάσει την εργασία σας. Υποστήριξη οικονομική είναι μια εβδομάδα αρκετά καλή για σας, έλεγα, στην οποία στις αρχές μπορείτε να μου έχετε και κάποιες αναμνήσεις σχετικά με το παρελθόν, οι οποίες θα μεταμορφώσουν και θα ζωηρέψουν την ψυχολογία σας και θα σας δώσουν αρκετή αυτοπεποίθηση και κάποιοι από εσάς θα μου τρέξετε εκκρεμότητες που είχατε στο παρελθόν και τις είχατε αφήσει. Και αυτές οι εκκρεμότητες είναι που θα σας φέρνουν και το οικονομικό κέρδος. Λοιπόν, αυτά έχω να πω και για τα ζυγάκια του τρίτου δεκαημέρου. Καλησπέρα, Αλεξία. Δεν μπορούμε από την εκπομπή να κάνουμε κάτι τέτοιο, δυστυχώς. Μην μου στέλνετε ημερομηνίες. Το είπαμε, παιδιά, κοινοποιούμε την εκπομπή και δύο τυχεροί από εσάς κάθε εβδομάδα κερδίζουμε μια δωρεάν πρόβλεψη είτε από μένα είτε από τη Δήμητρα. Και εκεί πέρα να κάνουμε μία πρόβλεψη πάνω στο προσωπικό σας χάρτη, μία μίνι πρόβλεψη. Λοιπόν, πάμε στο... Πού είμαστε? Πάμε στους Σκορπιούς. Πάμε στα παθιάρικα παιδιά. Στους Σκορπιούς του πρώτου δεκαημέρου, που αυτή η πανσέλινος θα σας απομονώσει, αλλά θα έλεγα θα χαρακτήριζα η θελημένα θα σας απομονώσει. Θα θελήσετε να μείνετε με τον εαυτό σας και να κάνετε την αυτογνωσία σας. Ίσως σας βγουν στην επιφάνεια κάποια κρυμμένα κομμάτια σας, κάποιοι φόβοι που όμως κρατούν καλά τα ηνία της ζωής σας και θα θελήσετε να τα ξεκαθαρίσετε και να ξεκαθαρίσετε τις καταστάσεις, αλλά θα θελήσετε και να τις αλλάξετε. Εδώ ισορροπία. Πιθανόν να σας αποκαλυφθεί κάτι από τους συνεργάτες ή από τον σύντροφο που θα χρειαστεί να διαπραγματευτείτε. Μην προσπαθήσετε να βρείτε λύσεις με τους άλλους, τους οποιουσδήποτε άλλους, αυτή την εβδομάδα, παρά μόνο με τον εαυτό σας. Ελέξτε τι σας δεσμεύει και φροντίστε να το απομακρύνετε. Θα υπάρχουν ψυχικές μεταπτώσεις και θα είστε λίγο έτσι ισχυρογνώμονες και ίσως η συμπεριφορά σας λίγο έτσι φοβήσει τους άλλους. Θα περάσει όμως. Γι' αυτό προτρέπω να μείνετε αυτή την εβδομάδα εσείς με εσάς, γιατί σας δίνεται η ευκαιρία να περάσετε όμορφα στην καθημερινότητα, έχετε αυτή την εύνοια. Και θα έλεγα σε συμβουλή να ασχοληθείτε με οτιδήποτε έτσι εναλλακτικό για να αποφορτίσετε την ενέργεια. Φροντίστε να περάσετε όμορφα με τον εαυτό σας, γιατί θα αναμετρηθείτε μαζί του. Και πάμε στους Σκορπιούς του δευτέρου δεκαημέρου. Οι Σκορπιοί του δευτέρου δεκαημέρου έχουμε μια καλή εβδομάδα, αρκετά καλή, στην οποία έχουμε να κάνουμε με το πιθανόν μέσα από το όσοι γυμνάζεστε, αυτό που λέμε στις βολτίσεις που κάνουμε, στις γυμναστικές παίξιμοτα εκεί στη γειτονιά, ναι, να μου έχετε μια ερωτική γνωριμία. Μισό λεπτάκι, γιατί μου πήγε κόκκινο. Και δεν τα βλέπουμε. Λοιπόν, γνωριμία μέσα από το καθημερινό σας περιβάλλον, στον χώρο που γυμνάστε, κάποιοι θα έχετε ερωτικές επιστροφές από το παρελθόν. Επίσης, έχετε τα εύσημα για μια εργασία και την ικανοποίηση για μια εργασία που ολοκληρώνεται από το χώρο της καριέρας.
Όσοι μου έχετε μπει σε διαδικασία να μου ανακοινήσετε το σπίτι σας, επιτέλους εκπεραιώνετε τις υποχρεώσεις και το αισθητικό αποτέλεσμα σας αφήνει πάρα πολύ ικανοποιημένους. Η best της εβδομάδας για τους κορυφιούς μας είναι η γεννημένη 4 με 5 Νοεμβρίου, όπου 30-31 το βράδυ έχετε ένα βράδυ ακριβώς όπως το θέλετε. Με ένα σύντροφο που σας δίνεται ψυχή και σώματι. Και είναι ακριβώς αυτό που θέλετε, δεν θα είναι θα περάσουν καλά, θα ανταλλάξουν και όρκους σε... Ψυχική επαφή, θα υπάρχει και θα αλλάξουν και όρκους αιώνιας πίστης, ξέρω εγώ, και πορείας μαζί. Γιατί κατά βάθος σκορπί αυτό ξέρουν, θέλουν, έτσι. Ναι, βέβαια. Κατά βάθος σκορπί είναι από τα πιο πιστά ζώδια. Ναι, συμφωνώ. Έναν σύντροφο που να τους καλύπτει και ψυχικά θέλουν. Συμφωνώ. Πάμε στους... Στο τρίτο δεκαήμερο του Σκορπιού. Στο τρίτο δεκαήμερο του Σκορπιού. Λοιπόν, για εσάς τους Σκορπιούς του τρίτου δεκαήμερου, τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα. Φροντίζετε για επεκτάσεις όλων των ειδών και οικονομικές, παρόλο που υπάρχει δυσκολία, υλοποιούνται όμως και θα υλοποιούνται. Θα έχετε ευκαιρίες που ευνοούν το εξωτερικό, που ευνοούν τις σπουδές, που ευνοούν τις πιστοποίησεις, τις υπρογραφές και το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο μην το υποτιμάτε, γίνονται πολλά μέσω διαδικτύου, αλλά και δουλειά, έτσι. Αλλά θα έχετε επίσης και οικονομικές ευκαιρίες και ευκολίες σε χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη σας από τη δουλειά σας. Αυτή την εβδομάδα δεν θα ρισκάρετε σε τίποτα και δεν θα πάρετε έτσι αποφάσεις πολύ σπουδαίες και μεγάλες για δημιουργικές επεκτάσεις. Παρόλο που σε τέτοια φάση, αυτή την εβδομάδα λίγο αφήστε το, την επόμενη. Κρατήστε ό,τι ακούσετε, μία είδηση που μπορεί να είναι υπέρ σας, κάτι που μπορεί να συμβεί και να είναι υπέρ σας, αλλά πράξτε την επόμενη, διευθετήστε το την επόμενη εβδομάδα. Όσοι είστε καλλιτέχνες, είναι μια πολύ καλή περίοδος δημιουργίας. Δώσε σημασία όλη αυτή την εβδομάδα στην έμπνευσή σας. Με το σύντροφο διατηρήστε τις ισορροπίες και μην προσπαθήσετε να δώσετε λύσεις στα ζητούμενα της σχέσης σας και αν έχετε μεταξύ σας κάποιες διαφορές, μην προσπαθήσετε να λυθούν αυτή την εβδομάδα, αφήστε για τα επόμενη που θα το ξαναπούμε πάλι. Η κυρία Νατάσα λέει... Πρώτη δεκαημέρου, 31 είναι υδροχός, πρώτη δεκαημέρου. Λοιπόν, πού είμαστε? Στους τοξότες. Και πάμε στους τοξότες Νατάσα μου, κοινοποιούμε την εκπομπή και τα λέμε προσωπικά αυτά. Εδώ πέρα η Λίτσα τα έχει βάλει με τους πιστούς και τους άπιστους. Είπαμε ότι οι Σκορπιοί, άμα βρουν έναν άνθρωπο που έχει να δώσει ψυχή και δώσουν για αυτήν και την ψυχή τους, είναι πιστοί, δεν κουνάνε. Καλά, εντάξει, κατά βάθος τώρα οι Σκορπίοι, λέμε για τους Σκορπίους, όλοι αυτός διακολουθούν. Λοιπόν, πού είμαστε, στα τοξοτάκια? Ακόμα και τοξότες. Μπάει, τοξότες. Λοιπόν, ωστόσο οι τοξότες, μου έχετε το πρώτο δεκαημέρο μια πολύ ερωτική πασέλινο, πολύ δημιουργική, πολύ τυχερή, αλλά μου έχετε και πάρα πολύ ερωτική με αυτό το φεγγάρι να βρίσκει και την Αφροδίτη, όπου οι άντρες θα σας κυνηγάνε, οι γυναίκες θα δράσετε μόνες σας για να διεκδικήσετε μια νέα γνωριμία, είναι αυτή που θα σας έχει ενθουσιάσει. Είναι ένα έρωτας που βρίσκεται σε φιλικό σας πρόσωπο, έχει να κάνει με κάποιο αποθυμένο από το παρελθόν σας. Πάντως, αν επιδιώξετε επανασύνδεση και φύγετε από τα όρια του χαβαλέ σας, γιατί ξέρεις, καμιά φορά το ξέρετε, παίζουν και χαβαλέ. Ναι, βέβαια. Είναι η εποχή που μπορεί να πετύχετε την επανασύνδεση και επίσης είναι και μια εποχή, αυτό τώρα θα το πούμε αρκετή επιφύλαξη, η οποία μπορεί να σας φέρει ανάλογα, το λέμε επιφύλαξη γιατί είναι ανάλογα το προσωπικό χάρτη του καθενός, παιδιά, μπορεί να σας φέρει και κάποια κέρδη από τυχερά παιχνίδια, μπορεί να σας φέρει και ξαφνική εγκυμοσύνη, μπορεί να σας φέρει και μια έκπληξη από το παιδί σας, το οποίο να είναι αυτό που θα σας χαροποιήσει. Πάντως, ιδιαίτερα οι καλλιτέχνες τοξότες και οι αθλητές, να αναμένετε σε αυτή τη εβδομάδα να έχετε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Πολύ καλή περίοδος. Αυτές οι μέρες, βέβαια. Λοιπόν, πάμε στα...
Στου τοξότε του Δευτέρου δεκαημέρου. Στου τοξότε του Δευτέρου δεκαημέρου. Η Πανσέληνος θα φωτίσει για εσάς το κομμάτι της φιλίας, τα σχέδια που κάνετε με τους άλλους, τους κοινούς σας στόχους που έχετε. Πιθανόν να αποκαλυφθούν κάποια μυστικά μέσα από το φιλικό σας χώρο ή απλά μπορεί να δείτε και εσείς έτσι λίγο πιο ξεκάθαρα τους στόχους της ζωής σας και πού θέλετε να πάτε. Δηλαδή να έχετε μία πιο ξεκάθαρη εικόνα για τη διαδρομή σας, για την πορεία σας. Ευκαιρίες θα έχετε στη δουλειά σας αυτή την εβδομάδα και ευκολίες. Πιθανόν αυτές οι ευκαιρίες να φέρουν αύξηση στα εισοδήματά σας ή στο μισθό σας. Θα περάσετε ευχάριστο αλλά και επικοδομητικό χρόνο με τα παιδιά σας, αυτός ο χρόνος σας προσφέρει ευχαρίστηση, είναι κάτι που χρειάζεστε. Αν έχετε ακίνητα, είναι πιθανό να έχετε κέρδη από αυτά, στη διαδικασία, από όλη τη διαδικασία ενοικίασης. Θα είστε ευνοημένοι στον ερωτικό τομέα αυτή την εβδομάδα και ίσως χρειαστεί να ξεκαθαρίσετε λίγο τη θέση με τον σύντροφο. Φυσικά αυτό όλοι θα χρειαστεί να το κάνουν. Μιλάμε για εσάς τώρα όμως αυτή την εβδομάδα. Ελέγξτε λίγο τον παρορμητισμό σας, γιατί εύκολα μπορεί να πιαστείτε έτσι λίγο σε καυγάδες. Θα έχετε και μία δόση φανατισμού, θα είστε και λίγο ανταγωνιστικοί. Λίγο ελέγξε το αυτό και θα σας ζητήσω μία προσοχή στα μικροατυχηματάκια από καυσίματα, κόψιματα και λίγο προσοχή στα αιχμηρά αντικείμενα. Αυτά για τους τοξότες του Δευτέρου δεκαημέρου και πάμε στους τοξότες του Τρίτου δεκαημέρου. Τρίτου δεκαημέρου. Τα τοξοτάκια του Τρίτου δεκαημέρου, αρχές της εβδομάδας μου έχετε μια ικανοποίηση από τον επαγγελματικό σας χώρο που ανεβάζει την αυτοπεποίθησή σας, κάποιο σχόλιο το οποίο θα ανεβάσει την αυτοπεποίθησή σας. Προς 29 του μήνα έχουμε το μυαλό σας γυρνάει πίσω. Γενικά, ενώ οι τοξότες κοιτάνε μπροστά, είναι μια εβδομάδα που γυρνάνε προς το παρελθόν και έχουν να κάνουν με κάποιες αναμνήσεις, με κάποιες οικογενειακές στιγμές, με κάτι που έγινε στο παρελθόν, μια ανάμνηση που σας μαλακώνει ψυχικά και θέλετε να βρείτε έναν άνθρωπο που έχετε χάσει, να ξαναπικοινωνήσετε μαζί του. Όπως και να έχει, η επικοινωνία αυτή κοντά στις 2 Τετάρτου θα φέρει και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τα ευχάριστα νέα, που πολύ πιθανόν κάποιοι από εσάς να περιμένετε και μία περιουσία προς αρχές Απρίλη, κάποια κληρονομιά να ακούσετε ότι έχετε και μια εβδομάδα που τη βλέπω αρκετά καλή σε θέματα καριέρας, οικονομικών, αυτοπεποίθησης και νοσταλγίας. Αυτά για τους τοξότες. Κατερίνα μου, οι τοξότες για νέα δεν είναι, είναι ανάλογος στον τοξότη. Αν ο τοξότης είναι μαχροδίτη δροχό, είναι για νέα. Αν είναι για μαχροδίτη στο σκορπιό, αυτό ήθελα, Κατερίνα ήθελα να πω. Μπορεί να μην το ξεπεράσει και ποτέ. Είναι ανάλογος στον τοξότη. Λοιπόν, πάμε στο... Η κυρία Λίτσα, συνεχίζουμε στον εγώ καιρό. Πριν όμως να πούμε στην κυρία Λίτσα ότι έχω λέει εμπεριεχόμενο τοξότη. Ο εμπεριεχόμενος οίκος είναι ο οίκος που τα χαρακτηριστικά του δεν εκφράζονται ευθέως όπως εκφράζονται όταν ο χάρτης είναι... το ζώδιο είναι πιο εσωτερικό. Είναι πιο εσωτερικός οίκος, ναι. Κάποια στιγμή όμως και οι εσωτερικοί και εκφράζονται έτσι και αυτή είναι και η προσπάθειά μας άλλωστε. Η εξέλιξη, αυτό είναι η εξέλιξη. Βάσει πρόοδου θα τον έχει εκφράσει. Βάσει λοιπόν. Πρόοδου θα τον έχει εκφράσει, ναι, απλά της εξυγονοείται. Τον έβγαλε και τον τόξο αυτή Λιτσάκη. Πάμε λοιπόν, στο... πάμε στους εγώκερους. Στους εγώκερους, ναι. Εγώκερους του πρώτου δεκαημέρου. Θα βγουν στην επιφάνεια για εσάς θέματα που έχουν σχέση με την καριέρα και με την κοινωνική σας εικόνα, καθώς και σχέσεις που έχετε με άτομα κύρους, άτομα εξουσίας ή απλά με τον προϊστάμενό σας. Πιθανόν να σας απασχολήσει και η πατρική οικογένεια, αλλά και τα ακίνητα της οικογένειας. Σε όλους αυτούς τους τομείς που προανέφερα, να είστε έτοιμοι, θα υπάρχει πιθανότητα αποκαλύψεων. Θα συνεχίσετε να έχετε δυναμισμό,
Δώστε αυτή την εβδομάδα σημασία στις ιδέες σας που μπορεί να είναι έξυπνες και προοδευτικές και θα σας εξυπηρετήσουν στο μέλλον. Να είστε υποψιασμένοι λίγο στα οικονομικά σας, γιατί μπορεί να έχετε ανατροπές ή να μάθετε κάτι που αφορά την τσέπη σας. Ίσως σας παίρνουν χρήματα και δεν το ξέρετε. Ή σας δοθούν ξαφνικά χρήματα, υπάρξει μια ξαφνική ευκαιρία, που ενώ στην αρχή σας δημιουργήσει κάποιο δίλημα, δηλαδή να το κάνω, να μην το κάνω, γιατί να το κάνω, αυτό θα επιφέρει αύξηση στα εισοδήματά σας. Αισθηματικές ανατροπές αυτή την εβδομάδα, κάτι σταματάει για μερικούς, κάτι άλλο αρχίζει για άλλους. Και πάμε στους εγώκερους του Δευτέρου Δεκαημέρου. Τα εγώκερακια του Δευτέρου Δεκαημέρου, έρωτας είναι έρωτας. Λοιπόν, έχουμε μια αρκετά ερωτική εβδομάδα για σας και για σας έχει να κάνει με το παρελθόν. Επίσης, αν περιμένατε λεφτά, είχαν κάποιες οικονομικές υποχρεώσεις από εσάς προς εσάς, να τα περιμένετε κουραστήρια του μηνός ή μπορείτε να τα διεκδικήσετε από 30 του μηνός και μέχρι 31 θα μου τα έχετε πάρει. Λοιπόν, εξοδάκια πάλι μου έχετε κοντά στις 31 του μήνα, αλλά πέρα ότι είναι μια εβδομάδα η οποία ευνοεί τα οικονομικά σας και τα αισθηματικά σας, είναι και μια εβδομάδα στην οποία θα μου επιδείξετε πολύ αυξημένη ερωτική λίμπητο και θα μου έχετε και πολύ καλή ψυχολογία. Επίσης, το κλειδί για εσάς, τους εγώκερους, που είστε μέσα σε επενδύσεις, που είστε λίγο παραπάνω, είναι ότι στις 31 του μηνός θα μου έχετε μια πολύ μεγάλη έμπνευση όσον αφορά το επενδυτικό σας κομμάτι, που είναι ένας τομέας ο οποίος θα σας αποφέρει χρήματα και ο οποίος σας καταξιώσει σταδιακά. Αυτά και για τα εγωκεράκια του Δευτέρου Δεκαημέρου. Και πάμε στους εγώκερους του Τρίτου Δεκαημέρου. Και εσάς θα σας απασχολήσουν θέματα καριέρας και πατρικής οικογένειας. Θα σας χαρακτηρίζει ισχυρή δύναμη, αλλά και θέληση. Έτσι κι αλλιώς, εσείς οι εγώκεροι του Τρίτου Δεκαημέρου βρίσκετε σε μία μεταλλακτική φάση, έτσι κι αλλιώς, και το αντιμετωπίζετε γενναία αυτό, έστω και αν μερικοί από εσάς δεν το πιστεύετε ή έχετε κουραστεί απλά. Αυτή την εβδομάδα έχετε ευκαιρίες που θα προκύψουν μέσα από τις συνεργασίες και θα αποβούν θετικές στα οικονομικά σας. Αξιοποιήστε τις, να τις έχετε υπόψη σας. Θα θελήσετε να περάσετε όμορφες στιγμές με τον σύντροφό σας και θα σας δοθεί η ευκαιρία να απομονωθείτε μαζί του και να περάσετε έτσι λίγο ρομαντικά. Μην προσπαθήσετε να βρείτε λύσεις, να λύσετε θέματα με καταστάσεις που έχουν σχέση με τα αδέλφια, με το στενό οικογενειακό κύκλο, γιατί θα είναι άκαρπες. Δεν θα ξεκαθαρίσουν έτσι κι αλλιώς, οπότε αφήσετε. Μην πάρετε καμία απόφαση για μεταφορικό μέσον αυτή την εβδομάδα. Δεν θέλετε να αγοράσετε, θέλετε να πουλήσετε, θέλετε να φτιάξετε το αυτοκίνητό σας, το μηχανάκι σας, δεν κάνετε τίποτα. Αν γράφετε, φροντίστε, δηλαδή ασχολείστε με τη συγγραφή, με τη γραφή γενικότερα, φροντίστε αυτή την εβδομάδα να βρείτε χρόνο να το κάνετε, γιατί θα έχετε έμπνευση και είναι κατάλληλες μέρες και πολύ καλές μέρες για πνευματική δημιουργία. Αυτά και για τους εγώκερους του Τρίτου Δεκαημέρου και πάμε φυσικά στους υδροχόους. Αργυρό μου πάει ανάλογα το προσωπικό χάρτη. Όταν θα περάσει από πάνω ο πλανήτης ο οποίος σας κεραυνομολύσει, θα το ξεπεράσεις κιόλας. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι η Αφροδίτη έχει πάρα πολύ ισχυρή αυτοπεποίθηση και καλά οικονομικά, οπότε... Να βέβαια. Γαμπρί, το νου σας. Λοιπόν, πού είμαστε για τώρα... Για την Αργυρό μιλάς τώρα, έτσι. Γιατί είναι αργυρό, τα μπέρδεψα. Πάμε στο... Πάμε στους υδροχώους του πρώτου δεκαημέρου. Λοιπόν, τα υδροχωάκια του πρώτου δεκαημέρου. Τι έχουμε. Έχουμε μία πασένιο η οποία
σας φέρνει σε επαφή με κάποιους συγγενείς, δηλαδή μέχρι την Παρσένου θα βρεθείτε, δεν ξέρω αν μου ετοιμάσετε κανένα τραπέζωμα τώρα στην Αργία. Σας φέρνει έρωτες του παρελθόντος. Όσοι μου τα είχατε τσουγκρίσει με κάποιο γείτονα ή με κάποιο συγγενή, τώρα μου τα βρίσκετε. Όσοι δεν μου τα είχατε τσουγκρίσει, μου τα τσουγκρίσετε τώρα. Δεν υπάρχει λόγος. Κάντε και λίγο την παλαβή αυτή τη βδομάδα, για να μην έχουμε ρήξεις. Επίσης, προσέξτε τα λόγια που αλλάζετε με τους συνεργάτες ή με τους σύντροφό σας, γιατί μπορεί να αρπαχτείτε από το πουθενά. Και είναι κάτι περιττό. Όσοι δεν έχετε, πολύ πιθανό να προκύψει μια νέα σχέση, η οποία είτε είναι από το παρελθόν σας, το πιο πιθανόν, είτε έχει να κάνει με απόσταση. Σας χωρίζει κάποια χιλιομετρική απόσταση ή πνευματική απόσταση. Μπορεί να είναι και φιλοσοφική. Επίσης, είχατε, περιμένετε εξετάσεις, κάνετε ένα κλεισίματο κύκλων εκεί πέρα, όσοι επιλέγετε πού να σπουδάσετε, τι να κάνετε, μέχρι 28 του μηνός έχετε κατασταλάξει. Ναι, και όσοι έχετε νομικές υποθέσεις, επίσης περιμένετε μία απόφαση η οποία, κατά τη γνώμη μου, βέβαια πάει ανάλογα στο προσωπικό χάρτη, δεν θα το πω γιατί δεν ξέρω τώρα πώς θα τους βάλω. Τους βάλω σαν παράδοση από χρόνο και να πω ότι θα είναι ευνοημένοι. Ναι, θα είναι ευνοημένοι. Τους βάλω σαν ουρανό που είναι στον Ταύρο, θα είναι αδικημένοι. Αυτό πάει ανάλογα από το προσωπικό χάρτη. Αλλά υπάρχει περίπτωση ερμηνεία, θα το πούμε και αυτό. Ό,τι κάνουμε, Ράγια μου, να βοηθήσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, είμαστε στο πρώτο δεκαήμερο του υδροχώου και ακούμε τον οροσκόπο, που είναι το δεκαήμερό μας, παιδιά. Δεν ακούμε όλους τους οροσκόπους. Δηλαδή, αν ο οροσκόπος σας πέφτει στο πρώτο δεκαήμερο, ακούτε το πρώτο. Αν πέφτει στο δεύτερο, ακούτε το δεύτερο. Πάμε στα υδροχωάκια του δευτέρου δεκαήμερου. Υδροχόη του δευτέρου δεκαήμερου, η Παρσέλινος θα αναδείξει θέματα που έχουν σχέση με το διαδίκτυο, με δουλειές από το διαδίκτυο, με σπουδές, με επιστοποίησεις, με εξωτερικό, με μετακινήσεις, με υπογραφές, σχέση με τα αδέρφια και με το στενό οικογενειακό κύκλο. Συνεχίζει και αυτή η εβδομάδα να έχετε πολλές ευθύνες και θα συνεχίσετε να έχετε και αισθάνεστε ότι πρέπει να είστε καλοί διεκπεραιωτές. Όμως είστε και θα είστε δυνατοί και θα έχετε και την ικανότητα οργάνωσης και θα έχετε και αυτοκυριαρχία, ευνοείστε. Χτίζετε ουσιαστικά, χτίζετε σταθερά και τα αποτελέσματα θα είναι μακροπρόθεσμα. Θα βρίσκεστε διαρκώς σε κίνηση αυτή την εβδομάδα και θα εστιαστείτε λίγο και στο φλερτ. Προσοχή, γιατί με την Παρσέλινο μπορεί σε αυτό το τομέα να γίνουν κάποιες έτσι μικρές αποκαλύψεις και να έχετε διαμάχες. Ευκαιρίες θα έχετε μέσα από το πατρικό σας σπίτι που μπορεί να καλύψουν και οικονομικές ανάγκες σας, θα έχετε βοήθεια. Προσοχή λίγο στα ατυχήματα, θα πω και σε εσάς με κοφτερά έτσι αντικείμενα και στις εντάσεις τις ξαφνικές που ξαφνικά μπορεί να σας φέρνε σε αντιπαραθέσεις με τους άλλους και δεν χρειάζεται. Είστε σε επεκτητική περίοδο της ζωής σας. Αυτό και με τους υδροχώους του δευτέρου δεκαημέρου. Και πάμε στους υδροχώους του τρίτου δεκαημέρου. Να, το τρίτο δεκαημέρο, ας πούμε, η υδροχώη είναι από τους προβλέψεις του παιδάκι που τους βλέπεις και χαίρεσαι. Ξεκινάμε με κάποιες αποκαλύψεις που θα έχουμε. Τις βλέπεις και χαίρεσαι. Ναι, γιατί έχεις να πεις μόνο καλά και σ' αρέσει, ρε παιδάκι, με τα λες. Ξεκινάμε με κάποιες αποκαλύψεις που θα έχετε κοντά σε 27 του μήνα, οι οποίες αποκαλύψεις μπορεί να μην είναι πολύ αποκαλύψεις, να είναι και κάποιες εμπνεύσεις δικές σας. Θα σας βοηθήσουν πάρα πολύ σε θέματα καριέρας, στο πώς να πλασάρετε τον εαυτό σας. Και όντως όλο αυτό αποδίδει στις 29 του μήνα, όπου θα μου έχετε πάρα πολύ αυξημένη πελατεία, θα μου έχετε κέρδη οικονομικά, οι ελεύθεροι επαγγελματίες πιο πολύ, αλλά και οι υπάλληλοι θα μου έχετε μέχρι τις 2 τετάρτου τα εύξημα από προϊστάμενους. Είναι μια εβδομάδα η οποία σας ευνοεί πάρα πολύ και οικονομικά και σε θέματα αυτοπεποίθησης, αλλά και στην κοινωνική σας εικόνα, θα ακούσετε τα καλύτερα. Όσοι έχετε δικιά σας επιχείρηση, καλό είναι να την προωθήσετε με βάση αυτά που θα έχετε σκεφτεί στις 27 του μήνα, όσο καλύτερα γίνεται.
προκειμένου να πάρω για το ανάλογο το δωράκι αυτού του μήνα που σας έρχεται. Λοιπόν, και πάμε στους... Στους ηχθείς. Στους ηχθείς. Δύο ηχθείων είναι... Η κυρία Λίτσα, είστε δύο ηχθείων. Δύο ηχθείων πάει ο Δίας και θα σταματήσει η Λίτσα στο μεταξύ έχει... Θα... Μας έχει πει όλο το χάρτη της. Ναι, σιγά σιγά. Μας έχει πει τον οροσκόπο της. Μας έχει πει τον ήλιο της. Λοιπόν... στις δύο σταματάει. Θα δύο σταματάει. Έλα, σε κλειδώνει ο Δίας. Άντε, κλειδώνει ο Δίας, ναι. Σούφεξε πάλι, Λίτσα. Λοιπόν... Λοιπόν, πάμε στους ηχθείς του πρώτου δεκαημέρου. Στα οικονομικά σας θα πέσει φως με αυτή την πανσέλινο. Θα δείτε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε καταστάσεις για να βγείτε ωφελημένοι. Ακούστε με λίγο εδώ, ωφελημένοι από περιοχές τρίτων όμως. Έτσι κρατήστε το. Ίσως κάποιο ξαφνικό οικονομικό γεγονός λίγο σας απασχολήσει και θα σας αναστατώσει. Που όμως μη φοβηθείτε την αναστάτωση γιατί θα μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε. Οπότε να είστε ψύχρεμοι. Θα αισθανθείτε μια μικρή ανασφάλεια, μια μικρή φοβία, αλλά ταυτόχρονα θα σας δοθεί και ο τρόπος να διώξετε τους φόβους σας γιατί είναι αβάσιμοι. Πιθανότατα αν έχετε, θα τους το πω τώρα, κάποιο κρυφό ερωτικό πάθος να αποκαλυφθεί, να είστε λίγο προσωπικοί. Καλησπέρα Έφη. Ή να μάθετε μυστικά που αφορούν τον έρωτά σας. Επίσης, μπορεί να έχετε και αποκαλύψεις που αφορούν τα παιδιά σας. Θα σας δοθεί μία ιδέα και μία ευκαιρία που αφορά δικά σας επιχειρηματικά σχέδια. Προς το τέλος της εβδομάδος θα έχετε ευχάριστη επικοινωνία με τους άλλους και θα έχετε και καλή διάθεση. Θα σας ζητήσω λίγο την προσοχή αυτή την εβδομάδα όταν οδηγείτε και όταν είστε στο δρόμο. Να είστε λίγο προσεκτικοί. Αυτό για τους ηχθείς του πρώτου δεκαημέρου και πάμε στους ηχθείς του δευτέρου δεκαημέρου. Ηχθείς του δευτέρου δεκαημέρου... Κάτσε το πάω όμορφα. Θα ξεκινήσουμε τα δυσάρεστα για να σου τα κλείσω ευχάριστα. Εντάξει. Λοιπόν, θα πρέπει να μου προσέχετε γεννημένη 1 με 2 Μαρτίου. Όσοι έχετε εγκυμοσύνη, θα πρέπει να προσέχετε κοντά στις 1η με 2 Απριλίου, το τι δουλειές κάνετε, τι βάρη σηκώνετε, για να μην έχουμε ένα ατυχηματάκι. Από εκεί και πέρα, πάλι 1η 2 Μαρτίου γεννημένη, θα σας πιάσει, είναι μια εβδομάδα που θα σας πιάσει μια μοναξιά για ένα καταναγκαστικό χωρισμό που είχατε ή θα έχετε. Δεν χρειάζεται να τα βλέπετε όλα μαύρα, γιατί πάντα μετά την πόρα έρχεται η λιακάδα. Τα ξεπερνάμε. Κατά άλλα, για τους υπόλοιπους έχουμε να πούμε ότι... έχετε μια οικονομική βοήθεια, ειδικά όσοι ασχολούνται το επιχειρήν από ιντερνετικό χώρο. Η δουλίτσα σας παρουσιάζει αύξηση και από φιλικά πρόσωπα. Διεκπεραιώνετε καλύτερα τις υποθέσεις σας, τις οικονομικές, 30 με 31 του μήνα και αυτό που θα πρέπει να δουθείτε είναι κατά πόσο ο τρόπος που πουλάτε τον εαυτό σας, που προωθείτε τον εαυτό σας, είναι και αυτό που θέλουν οι άλλοι και θα μου έχετε γενικά μια ανησυχίες περί οικονομικής επέκτασης και διεκπαιρέωση οικονομικών εκκρεμωτήτων. Αυτό είναι που θα σας απασχολήσει πιο πολύ αυτήν την εβδομάδα, ωστόσο θα μου τα καταφέρετε, να μου τα βάλετε όλα σε τάξη 30 με 31 του μήνα. Κυρία, είναι μας ρωτάει εδώ κάτι. Yeah. Θέλω επαγγελματίες, επαγγελματικά σου να θέλει να πει. Συγγνώμη, το ρωτώ κάθε εβδομάδα, αλλά περιμένω να πάρουν τηλέφωνο από Δία. Τώρα, αυτό είναι θέμα προσωπικού χάρτη, κυρία Ειρήνη μου, αλλά... Ειρήνη μου, είπαμε, κοινοποίησε την εκπομπή και βρίσκεται την ώρα και κάτι θα καταφέρουμε να κάνουμε. Ναι, είναι θέμα από καθαρά προσωπικού χάρτη.
Τώρα ακούμε τις γενικές τάσεις των ζωδίων. Αν κάποιος θα πιάσει δουλειά ή δεν θα πιάσει, είναι μία λεπτομέρεια η οποία. Είναι καθαρά στο προσωπικό χάρτη. Ναι. Εμείς... Με μελέτη κιόλα. Εμείς δεν είναι. Ο προσωπικός χάρτης, γνωρίζετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη μελέτη για να πάρετε μία απάντηση, έτσι. Γενικά. Λοιπόν, και πάμε στους ηχθείς του τρίτου δεκαημέρου. Και εσάς φυσικά με την Πανσέλινο θα σας απασχολήσουν οικονομικά θέματα που όσο και αν σας φανούν δύσκολα ή ανατρεπτικά έχουν τη λύση τους. Να είστε γενναίοι. Ευκαιρίες θα παρουσιαστούν από το φιλικό περιβάλλον που έχουν σχέση με την επιχειρηματική σας επέκταση. Για δέστε τι μπορεί να γίνει με τους φίλους σας ή με το φιλικό σας περιβάλλον, μήπως οργανώσετε μια επιχείρηση μαζί, εκεί λίγο να έχετε την προσοχή σας. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να οργανώσετε και να εξελίξετε τις υποθέσεις σας. Αυτή την εβδομάδα θα έχετε την εύνοια της τύχης, ευχάριστες ειδήσεις και ευκολίες που αφορούν την καριέρα. Όμως, θέλω να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα οι σκέψεις δεν θα είναι καθαροί. Φροντίστε, γι' αυτό θα σας ζητήσω απλά να αντιληφθείτε τι συμβαίνει γύρω σας και να το διαπραγματευτείτε τις επόμενες ημέρες, γιατί δεν θα έχετε σαφή εικόνα καθόλου. Ξεκουραστείτε, με άλλα λόγια. Περνάτε ευχάριστες ερωτικές στιγμές με τον σύντροφο και όσοι από εσάς είστε καλλιτέχνες, αυτές τις μέρες σας παρακαλώ να τις εκμεταλλευτείτε για δημιουργία, γιατί θα έχετε σπουδαία αποτελέσματα. Αυτά και για τους ηχθείς του τρίτου δεκαημέρου. Αυτά, παιδάκια, για την εβδομάδα. Σας ευχόμαστε καλή εβδομάδα. Ευχόμαστε με καλή εβδομάδα, ψυχραιμία. Απολαύστε την Πανσέλινο να πω. Έτοιμοι για ανατροπές σε σχέση με το ότι αντιμετωπίζουμε. Το αντιμετωπίζουμε ειλικρινά και με ήπιο τόνο. Και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι επειδή η Πανσέλινος με το φως της πάντα φωτίζει, να είστε λίγο, πώς να το πω, να είστε λίγο προσεκτικοί ότι θα φωτίσει κομμάτια δικά μας, να τα βγάλουμε στην επιφάνεια για να τα δουλέψουμε. Και θα φωτίσει τις σχέσεις με τους άλλους. Πώς διαπραγματευόμαστε, πώς αγαπάμε, πώς συμπεριφερόμαστε. Είναι ακούμε, έκανε και ανατρίχιασα, να το πω. Και εμείς σας αγαπάμε, να το ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την γιορτή. Μας εύχεται χρόνια πολλά από το Ισραήλ για αύριο. Πώς αγαπάμε. Αυτά όλα θα βγουν στην επιφάνεια και πρέπει να τα δουλέψουμε. Μπορεί να βγουν και με έναν τρόπο ξαφνικό, αλλά δεν πειράζει. Το θέμα είναι να βγουν, έτσι, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Και μας έδωσε και η Έλληνα μια πολύ καλή πέσα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους για την ημέρα. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Χρόνια πολλά στους Έλληνες. Είμαστε ένας πολύ περήφανος λαός και όλα θα είναι πολύ θετικά για μας. Και για σας, και πάμε σπίτι μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Την άλλη Τετάρτη στις 7. Καλή σας νύχτα. Σας καλή αγαπάμε. Σας νύχτα.